Πάμε να δούμε λίγο losers round τώρα. Έχουμε έναν ειδικό καλεσμένο στο stream, τον Steven. Είναι ο μικρότερος μαχητής εδώ του Smash Bros. Ήρθε πρώτη φορά. Είμαι σίγουρος πόσο χρονών είναι. 6 χρονών, πρέπει να είναι κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Νομίζω. Από μικρός θα κόλπα εδώ. Το μαθαίνει ο θείος του. Βέβαια, έτσι, έτσι πρέπει. Και παίζουν και Final Destination. Ω, παιδιά, πέταξε. Πήγε να δει αν έχει σύννεφα η πίστα. Ωπ, άλλη μία. Άλλη μία. Εντάξει, έχει και τη μουσική του Super Mario. Το Athletic Theme που είναι ότι πρέπει για αθλοπαιδίες. Ωπ, δεν έκανε το το πέρα εκεί ο Άτλας, μου έκανε εντύπωση. Προς το παρόν είναι ου, εκτός nice. Πίστα, επέστρεψε. Snap, back throw. Πέθανε. Πάει. Πρέπει να μάθει να κρατάει λίγο προς τα μέσα το μοχλό, το λεγόμενο DI. Αναλόγως και τι μοχλό παίζει ο καθένας. Γιατί οι καλοί παίκτες παίζουν GameCube. Εντάξει, όλοι μοχλοί είναι. Βγήκε εκτός πίστας ο Atlas. Να δούμε αν θα χάσει και στόκ. Αστόγησε. Ναι, η αλήθεια είναι με τον Dark Pit. Είναι ένας ουδέτερος χαρακτήρας. Μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Αλλά πρέπει να κάτσεις και να ασχοληθείς λίγο. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες δεν ξέρω κατά πόσο έχεις την διάθεση. Είναι πιο πολύ παιχνίδι παρά άθλημα, να το πω έτσι. Αυτό. Οπ, άλλο ένα, ωραίο. Επέστρεψε παρά λίγο να fight up, αλλά την γλίτωσε. Για να δούμε θα πάρει και στόκ. Όχι, απομακρύνεται, θα μπορούσε εκεί να κάνει κάτι καλύτερο. Μετά υψηλά, ας το έχεις εκεί ο Atlas. Επέστρεψε στην πίστα, αλλά το γιώπη πάλι από την πίστα. Να το λοιπόν. Και night up που λέγαμε πριν. Άλλο ένα side B, πρέπει να βάλουμε side B counter εδώ πέρα. Μην το κάνετε drinking game, θα μεθύσετε. Δεν είναι αυτό το παιχνίδι για drinking game πάντως. Damage λίγο ακόμα, το έχει κάνει super stale το Velus. Παρότι είναι ασχετά δυνατό. Αστόχησε. Και τιμωρείται. Οπ, οπ. Τελικά του πήρε το stock. Κόλλησε λίγο εκεί ο Ivysaur. Φιλά. Προσγείωση. Ω, από το air dodge. Άλλο ένα throw. Θα ξεκινήσουμε τα βασικά. Προσγείωση να γίνεται χωρίς να έχουμε spam κινήσεων. Βλέπουμε side B. Κάποια στιγμή θα χάσει από το throw, πιστεύω. Άλλο ένα. Και το down smash. 1-0 ο Atlas. Τα κατάφερε λοιπόν ο Squirtle. Dark Pick. Θέλει λίγο εντατικά μαθήματα. Από το θείο. Βέβαια, βέβαια. Τώρα που το σκέφτομαι πρέπει να είχα παίξει κι εγώ, έτσι θα είχαμε και τρίτο ζευγάρι συνονόματων. Ναι, όντως. Είδες, δεν είχαμε τελικά. Κρίμα. Είδες την πίστα διαλέξαν. Pokémon Stadium, δεν είμαι σίγουρος να σου πω την αλήθεια. Τώρα θα δούμε βασικά. Α, Battlefield. Ναι, λοιπόν, Battlefield. Ξεκίνησε δυναμικά ο Steven. Κοίτα, Electro Shock θα σου λέγε κανείς ότι εναντίον του Pokémon νερού θα είχε κάποιο πλεονέκτημα, αλλά δεν έχει ακριβώς, έτσι. Τα νόμιζε κάποιος. Battlefield έχει τις πλατφόρμες που κάνουν πιο πολύπλοκο το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι
Πρέπει να μάθεις λίγο την κίνηση, πώς να ανεβαίνεις, να κατεβαίνεις, να κινείσαι. Να δυσκοποιείς και για να αποφεύγεις, αλλά και για να παγιδεύεις τον αντίπαλο, γιατί του δίνεις ένα μικρό πάτημα. Άμα πέσει άσχημα πάνω στην πλατφόρμα, να τιμωρήσεις. Και πάει το στόκ έτσι. Ένα waterfall καταράκτησε εκεί στο ταβάνι του σταδίου. Βλέπουμε εδώ το extension που κάνει με τις πλατφόρμες, ο Atlas. Νομίζω πως πρέπει να χρησιμοποιήσει και λίγο το α πέρα από το β ο Steven. Θα ξεκλειδώσει τουλάχιστον άλλο ένα 60% κινήσεων. Περίμενε και ο Atlas πολύ σωστά. Προσγείωση. Ο Τσάρζα τώρα λογικά θα κλείσει και το stock. Και όμως το κλείσε. Παντοδύναμη ουρά. Για κλωτσιά έτσι με την ουρά. Για να δούμε. Μακριά ο Squirtle. Hop, snipe. Όχι, γυρίσει λογικά. Όχι, δεν γύρισε. Πάει το stock. Κατάφερε λοιπόν, πήρε ένα stock. Ωου. Πέρασε εκεί. Τον έφτασαν στο ταβάνι και έφυγε απ' έξω ο Steven. 2-0. 2-0 λοιπόν, ο Atlas προχωράει.